καταστροφική και φωνική η πυρκαγιά. Το ένα μέτωπο της ιδιωτείας, το δεύτερο σε πλήρη εξέλιξη, εξομαλυμένη η κατάσταση τουλάχιστον δεύτερη μέρα σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι εκφράζουμε τη θλίψη μας για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής που είχαμε στην περιοχή. Το δεύτερο είναι ότι γίναμε μάρτυρες μιας πυρκαγιάς η οποία δυστυχώς σταμάτησε με τον φυσικό τρόπο, σταμάτησε στη θάλασσα. Και αυτό σημαίνει ότι πέρα από την ύπαρξη της κλιματικής κρίσης έχουμε δυστυχώς την απουσία ή την μη επαρκή παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε. Είναι η κατάσταση τέτοια που πρέπει να τεθεί γενικευμένος συναγερμός για την αντίδραση της οργανωμένης πολιτείας και δεν πρέπει να είμαστε ενώπιον φαινομένων όπου άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν στη δασοπροστασία απολύονται ή δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις τους. Ή να είμαστε με μια πυροσβεστική η οποία έχει πάρα πολλά οργανικά κενά και να εξαγγείλονται προσλήψεις εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Ή να έχουμε μια δασική υπηρεσία η οποία να έχει αποψηλωθεί από ανθρώπινους σπόρους και αρμοδιότητες. Δυστυχώς, από ό,τι μας ενημέρωσε και η τοπική μας βουλευτής η Γιώτα Υπούλου και ο πρόεδρος του χωριού, εδώ είχαμε και έλλειψη εναρίων μέσων. Δεν υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση, υπήρχαν δύσβατες περιοχές, χωρίς δασικούς δρόμους και αντιλαμβάνεστε ότι με τα επίγεια μέσα και την αυτοθυσία των πυροσβεστών, που πρέπει για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσουμε αναγνωρίζοντας ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι υπερβαίνουν τα ανθρώπινα όρια, δεν αρκεί όμως αυτό αντικειμενικά για να αντιμετωπίσει μια φυσική καταστροφή αυτής της κλίμακας. Η κλιματική κρίση θα είναι παρούσα. Το ζήτημα είναι αν θα είναι απούσα, θα συνεχίσει να είναι απούσα η ανθρώπινη δημόσια παρέμβαση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνέπειες. Είναι ένα μείζον θέμα, πρωτίστως θέμα δημόσιας υγείας, διότι καταστρέφεται πρωτογενής παραγωγή, καταστρέφεται ζωικός πλούτος, μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας σε πολλές περιπτώσεις και άρα θα πρέπει να σημάνει ένας γενικευμένος συναγερμός για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.